Δεν είναι διαδικασίες αυτές. Έτσι. 45 λεπτά και 50 λεπτά, όλοι οι ίδιοι είμαστε. Ίσοι δεν είμαστε. Συμφωνώ και εγώ με τους. Συντρόφισσες και σύντροφοι, την κακοδιαχείριση των ταμείων τα 100 δις, της ανάπτυξης τα 100 δις, τη φοροδιαφυγή, την τραπεζική πολιτική, το απαράδεκτο κράτος, το 7% της γραφειοκρατίας, το ανύπαρκτο παραγωγικό και το καταναλωτικό μοντέλο, το κληρονομήσαμε στα 2 χρόνια και είμαστε συνυπεύθυνοι όλοι. Πρώτον. Τι αρχίσαμε όμως και δεν τολμήσαμε. Επιστροφή κλεμμένου πλούτου. Δεν τολμήσαμε. Πάταξη φοροδιαφυγής. Δεν τολμήσαμε. Χτύπημα στο τραπεζικό σύστημα. Δεν τολμήσαμε. Χτύπημα σε αυτούς που θα κέρδιζαν από τη χρεοκοπία του ευρώ. Δεν τολμήσαμε. Χτύπημα σε αυτούς που θα κέρδιζαν από την επιστροφή στην δραχμή. Δεν τολμήσαμε. Χτύπημα σε αυτούς που θέλανε τεχνοκρατία, τεχνοκρατισμό και όχι πολιτική. Δεν τολμήσαμε. Στήριξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πολιτικές, γκρίζες. Δεν τολμήσαμε. Μεγαλοβολάβη, καρτέλ, αντρεμπόριο, φθορητός πλούτος. Δεν τολμήσαμε. Χειροπέδες δεν βάλαμε. Συνταγματικές ρήξεις με διαβούλευση μέσα δεν κάναμε. Και το σημαντικότερο πάνω απ' όλα, φτάσαμε σε ένα σημείο να γίνουμε ωραίος ρούχι του Μίκη Ρούρκ, μια ταινία από τις γροθιές παραμορφωμένος και μη ερωτεύσιμος. Σ' όλα αυτά, στο 1,5 λεπτό ακόμα, γιατί δεν είναι πολιτικός λόγος αυτός, να τρέμεις για να πεις ένα λεπτό τη σκέψη σου, μπαίνουν ορισμένα ζητήματα. Θα τολμήσει ο Γιώργος Παπανδρέου στα 18 αυτά ερωτήματα να πει, ενώ άρχισε, ενώ την πολιτική αυτονομία την έσπηρε, γιατί σήμερα δεν βρισκόμαστε στη θέση εμείς να καρποδούμε τους καρπούς, αλλά απολογούμεθα, συνειδησιακά τουλάχιστον. Εκεί είναι το ζήτημα το οποίο του έθεσα και σε κατηδίαν συνάντηση. Είμαι σίγουρο στην πρόθεση. Το αποτέλεσμα περιμένω. Στρώμησε και σύντροφοι. Ούτε συζήτηση ότι αν δεν απαλύνεις τις επιπτώσεις της κρίσης, αν δεν προστατεύσεις κοινωνικούς αντράτες, θέσεις εργασίας, κάνεις επιτέλους ανακατανομή πλούτου και αναδιανομή. Φέρεις ρευστό, δημιουργήσεις νέο συνδικαλισμό, νέα νεολαία, νέα μορφή οργάνωσης κομμάτων και νέο ανάγκη ορισμού ηγετικών μονάδων, συλλογικές ηγεσίες. Τότε σίγουρα δεν μπορείς να πας παραπάνω. Σίγουρα δεν μπορείς να περπατήσεις αν δεν μπορέσεις να δείξεις τι σημαίνει κέντρο. Το κέντρο, λέω πάντα, είναι κεντρή και κεντρίζει και βγάζει διοικητήριο. Ο αριστερός φόρος πρέπει να το παραπροσδιορίσει για να μπορέσει να δει τη συμπίεση της μεσαίας τάξης. Πώς θα την οριοθετήσει. Να επανεφέρουμε πια τις καταθέσεις εξωτερικού. Όχι το πρώτο που έβαλα, αυτινών εδώ που καθημερινά φεύγουν. Και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σταμάτημα της ανέμακτης φυγής, ανέμακτη αφέμαξη λέμε εμείς γιατροί, φυγή των παιδιών μας προς το εξωτερικό. Στις διαδικασίες, ούτε συζήτηση ότι η πρόταση του Βενιζέλου, 23 του Γενάρη, για Eurogroup, 30 Ιανουαρίου Σύνοδο Κορυφής, 6 με 10 PCI και τελειώνει το Μάρτι, είναι μια διαδικασία η οποία πραγματικά έχει εθνικό χρέος ο καθένας να ασχοληθεί με αυτά, χωρίς να δημιουργήσει εκλογικά κέντρα στα υπουργεία του, βάζοντας το κόμμα σαν άλλο. Ούτε συζήτηση ότι είναι μια λογική πολύ καλή, η οποία έχει όμως και μια απάντηση πολύ καλή. Τι ζητούμε εμείς σήμερα, προγραμματικό λόγο. Προγραμματικό λόγο πού το κάνουμε, σε μια συνδιάσκεψη. Ελάτε να πάρουμε μια απόφαση απόψε, 600-700 με συγκεκριμένα μέλη και επιτρόπα μέσα στη συνδιάσκεψη και με πολιτικό λόγο να δούμε τον αυριανό αρχηγό. Σε όσο αφορά, επειδή λείπει η Ματινάδα, θα πω τη Ματινάδα συναισθηματικά για τον πρόεδρο που θέλω. Και η Ματινάδα αυτή λέει το εξής, ότι εγώ θα ψηφίσω ένα πρόεδρο που θα μου πει μπράβο στην εξής Ματινάδα. Πάντα μου αρέσει να πετώ κόντρα με τον αέρα, να έχω τα φτερά μου ανοιχτά και να τα βγάζω πέρα. Ευχαριστούμε πολύ.